Με σκληρή γλώσσα, απαντά ο πρόεδρος της ΟΕΒ Ξάνθης Γιώργος Μπατζακίδης στο νέο φιάσκο του πρόεδρου του επιμελητηρίου, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τους βουλευτές του νομού Ερήμην των Ιδιών. Μάλιστα, ο κ. Μπατζακίδης δεν αρκείται στο να κριτικάρει τις αψυχολόγητες ενέργειες του κ. Μωρέιτη, αλλά προχωρά και ένα βήμα παραπάνω, στυλιτεύοντας εκείνους που τον καλύπτουν. Σχετικά με όλα τα τελευταία που συμβαίνουν τα γεγονότα με το επιμελητήριο, θα έλεγα ότι δικαιωθήκαμε για τη στάση μας απέναντι στις διάφορες τεχνικές πρωτοβουλίες του κ. Μωρέιτη. Δεν αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα του φορέα που εκπροσωπεί και εκθέτει πολλές φορές τον εαυτό του και συνέχεια θέλει. Θυμίζουμε ότι ο κ. Μωρέιτης είχε προσπαθήσει να καθοδηγήσει τις εκλογές στις ομοσπονδίες μας, αλλά απέτυχε ικτρά να τις ελέγξει και γι' αυτό η ενόχλησή του δεν κρύβεται έκτοτε. Το καλοκαίρι προσπάθησε να χειροποιήσει φορείς και υπηρεσίες υπέρ του ΝΕΤ, τότε με το δημοσίευμα. Και αυτό είχε βρει την κάθετη αντίδρασή μας, γιατί δεν έχουμε εκλεγεί για να παίζουμε κομματικά παιχνίδια και καθοδηγούμε τα μέλη μας σε κόμματα. Τώρα, μετά τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές, προσπάθησε να στήσει κομματική φιέστα και επίσης απέτυχε ικτρά. Είμαστε αυτοί που αντιδράσαμε και δικαιωθήκαμε απόλυτα. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ μαζί με τους πολιτικούς του φίλους εξαπέλυσαν νέα προσπάθεια συκοφάντησης εναντίον μας και προσωπικά εναντίον εμού. Εκτέθηκαν και πάλι γιατί αποδείχθηκε με το νέο φιάσκο πρόσκληση φορέων σε συνάντηση με τους βουλευτές ερήμην των βουλευτών, αν είναι και δυνατόν. Ότι παίζει καθαρά κομματικό παιχνίδι από τη θέση του πρόεδρου του ΕΒΕ, και αυτό φυσικό επόμενο φαίνεται. Μάλιστα, έχει προφράσει να προσκαλεί στις συμφιέρεσεις του σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας μας, νομίζοντας ότι είναι ο άρχοντας της περιοχής. Είναι απλώς μια παραφωνία. Ας ασχοληθεί με το φορέα του που καταραίει και ας αφήσει κομματικές κορώνες για τους πολιτικούς και τον συνδικαλισμό για την Ομοσπονδία μας. Όσοι συντάσσονται μαζί τους είναι συνυπεύθυνοι για τις αλλεπάλληλες αποτυχίες και τη θεσμική εκτροπή των τελευταίων χρόνων. Εμείς λειτουργούμε στη βάση των συλλογικών αποφάσεων, σε συνεννόηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας και την τριτοβάθμια συνομοσπονδία μας, τη ΓΕΣΕΒΕ, και δεν μας απασχολούν τα προβλήματα του κ. Μωρέιτη. Ευθύνη όμως έχουν και όσοι τον καλύπτουν στην πολιτική, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ελάχιστοι που έχουν μείνει στους κοινωνικούς χώρους. Και φυσικά το πολιτικό κατεστημένο, το οποίο και εκπροσωπεί και από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά στην περίφημη αθωνική, στην οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μωρέιτη απέτρεψε με προσωπικό του αγώνα να έρθει στον τόπο μας, ο κ. Μπατζακίδης διευκρινίζει. Ήμουν μέσα στην αίθουσα όταν τότε συμμετείχα στην ΟΚΕ και θα έλεγα ότι μαζί με τον κύριο Τσιακύρογλου ήμασταν ο μοναδικός φορέας που είπε όχι στην αθωνική τεχνική τότε, όταν ακόμη ξεκινούσε το πράγμα στην ΟΚΕ, πριν φτάσει στο Ομαρχιακό Συμβούλιο τότε που ήταν μέλος ο κύριος Μουρέτης. Εμείς είχαμε πει όχι, εγώ και ο κύριος Τσιακύρογλου, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί συμμετείχα μέσα στην επιτροπή της ΟΚΕ. Και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, να μην αναφέρω ένα ξεχωριστά, είχαν πει ναι στην αθωνική τεχνική. Αυτά και πολλά άλλα και έχουμε φυσικά και συνέχεια. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, ο πρόεδρος του ΕΒΕ όχι μόνο προχωρά σε πολιτικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία λογική, αλλά καταφέρνει να δημιουργεί μέτωπο με τους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους, αποσυσπηρώνοντας έτσι και αποδυναμώνοντας το επιμελητήριο το οποίο εκπροσωπεί, εξυπηρετώντας δικές του σκοπιμότητες.